Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται στην Εύβοια, που είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες μεγάλη φωτιά που έχει απειλήσει σπίτια. Έχουν φτάσει οι φλόγες κοντά σε χωριά. Έχουμε συνδεθεί με τον απασταλμένο μας Σπύρο Δράκο. Ενώ καλησπέριζουμε και τον Θοδωρή Κολυδά, που θα μας πει σε λίγο για το νέο καύσωνα που έρχεται, τριήμερο καύσωνα, με θερμοκρασίες έως 43 βαθμούς Κελσίου από την Παρασκευή. Σπύρο, τα νεότερα από το Αλιβέρι. Μάχη με τις φλόγες δίνουν στο ένα και μοναδικό μέτωπο που έχει απομείνει εδώ κοντά στα Λέπουρα, στο χωριό Νέο Χώρι, οι πυροσβέστες αυτή την ώρα. Ενώ εξακολουθούν παρά το περασμένο της ώρας και τα πυροσβεστικά αεροσκάφη να κάνουν ρήψεις νερού. Να πούμε ότι νωρίτερα στον οικισμό Ζαπάτη οι φλόγες έφτασαν σχεδόν στις αυλές των σπιτιών και χρειάστηκε τόσο η επέμβαση της πυροσβεστικής με αυτοθυσία των πυροσβεστών, όσο και των ίδιων των κατοίκων που με λάστιχα κατάφεραν την τελευταία στιγμή να σώσουν τις περιουσίες τους. Να πούμε τέλος ότι οι κάτοικοι εδώ μας έχουν πει ότι τις τρεις προηγούμενες μέρες κάποιοι είχαν προσπαθήσει να ξαναβάλουν πάλι φωτιά στη θέση Μανδράκη, εκεί όπου ξεκίνησε δηλαδή η πυρκαγιά. Φαίνεται όμως ότι σήμερα κατάφεραν εν μέρη το έργο τους. Πρέπει να προσθέσουμε, Σπύρο, ότι από το πρωί είχαμε 43 πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα, βέβαια και με ανέμους 8 μποφόρ. Η πιο σοβαρή στα σύνορα Αχαΐας Ηλίας. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης εν όψη και των προβλέψεων της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για καύσωνα. Να πάμε λοιπόν στο Θοδωρή Κολυδά. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να δούμε τώρα στο βίντεο που ακολουθεί πώς ακριβώς καταγράφονται αυτά τις επικίνδυνες συνθήκες που φοβούνται όλοι και λαμβάνονται αυτά τα έκτακτα μέτρα. Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι δυνατοί άνεμοι των επόμενων ημερών έχουν θέσει σε κατάσταση συναγερμού τον κρατικό μηχανισμό, καθώς ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας είναι μεγάλος. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την Πέμπτη, οι περιοχές με δείκτη κινδύνου 4 είναι η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια, η Μυτιλίνη, η Σάμος, οι Κυκλάδες και η Κρήτη. Ήδη από το απόγευμα της Τρίτης έχουν καταγραφεί 70 δασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Το πρωί, χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, έσβησε έγκαιρα η φωτιά που ξέσπασε σε σκουπιδότοπο στην Καλλιτεχνούπολη. Είναι πολύ επικίνδυνη, αφού είναι σε επαφή με τον γύρο οικιστικό ιστό της Καλλιτεχνούπολης, της Ραφίνας, τα Σπάτα και το Πικέρμι κυρίως. Η φωτιά ξεκίνησε από το σημείο αυτό, περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά από τον οικισμό της Καλλιτεχνούπολης. Και παρά τους θυελλώδεις ανέμους που έπνεαν στην περιοχή, ευτυχώς δεν πήρε μεγάλες διαστάσεις. Αίσια κατάληξη είχαν οι φωτιές στη Μάνδρα Αττικής, το Μαραθώνα και την Κάντζα. Σύμφωνα με προβλέψεις των μετεωρολόγων, οι υψηλές θερμοκρασίες και οι δυνατοί άνεμοι θα συνεχιστούν για το επόμενο τριήμερο. Την Παρασκευή, θερμές αέριες μάζες από την Αφρική θα μεταφέρονται προς την Ιταλία και τα Βαλκάνια. Συνεπώς και στη χώρα μας. Έτσι, την Παρασκευή, η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα θα αγγίξει τους 41 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 38. Το Σάββατο θα είναι η πιο ζεστή μέρα από το τριήμερο. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα ηπειρωτικά τους 41 με 43 βαθμούς.